Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 29 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα σε τίτλους. Συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δείτε τι λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης. Εγκαινιάστηκε το ιστορικό τέμνο στα Παχανέ στη Κομωτίνη. Δείτε επίσης τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την κατάσταση στο εργατικό κέντρο Κομωτινής αλλά και για τους εργαζομένους. Να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Σύγχυση επικρατεί αναφορικά με την επίτευξη όχι καταρχής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και θεσμών για τη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, καθώς η κυβερνητική πηγή τονίζει ουδέν σχόλιο ενώ οι Βρυξέλλες δεν επιβεβαιώνουν την είδηση. Η αναταραχή που επικρατεί στην κυβέρνηση εν ώψη του σκληρού πακέτου μέτρων προκαλεί νευρικότητα. Προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, η κυβέρνηση προχωρά σε επίθεση κατά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος πάντως διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να λέει τη γνώμη του όπως επιβάλλει το καθήκον του. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην Εισαγγελία Πλημμυρητικών Ξάνθης, ο ημάμης της Ηλιόπετρας, που συνελήφθη την Τρίτη μετά τον εντοπισμό όπλων στο τζαμί του χωριού. Ο εισαγγελέας παρέπεψε στην υπόθεση σε προκαταρκτική εξέταση και μετά την περαίωσή της και εφόσον προκύπτουν ενδείξεις, θα ασκήσει ποινική δίωξη ή θα τη θέσει στο αρχείο. Κατά την απολογή του, ο ημάμης ανέφερε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα δύο όπλα που βρέθηκαν σε εξωτερικό χώρο του τέμενους και ότι το τέμενος είναι ανοιχτό 24 ώρες και προσβάσιμο από το καθένα. Νωρίτερα, ο δικηγόρος του είχε επίσης δηλώσει σε τοπικά μέσα ενημέρωση ότι τα δύο πιστόλια βρέθηκαν μέσα σε σακίδιο στην εξωτερική σκάλα που οδηγεί στην υπερυψωμένη κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται ως μιναρές. Παραδέχτηκε ότι το κυνηγετικό όπλο ανήκει στο πελάτη του και δεν είχε άδεια για την κατοχή του, επειδή το έχει πολλά χρόνια και στο παρελθόν δεν απαιτεί το άδεια. Συγχωριανή του ημάμη πραγματοποίησε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη δικαστήρια. Artık bundan sonrasını umarız. Yunan adaleti gerekeni daha büyüdür. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο διευθυντή του Ξάνθη2.gr, τον Γιάννη Σιδηρόπουλο. Γιάννη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα, Κώστα. Ελεύθερος τελικά φέθηκε μετά την απολογική του στην εισαγγελία πλημμυρητικών ημάμης της Ηλιόπετρας. Ακριβώς, δεν έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του, αφέθηκε ελεύθερος και έχει διαταχθεί προκατακτική εξέταση για το όλο θέμα. Δεν κινήθηκε δηλαδή η διαδικασία του αυτοφόρου από την εισαγγελία πλημμυρητικών Ξάνθης. Είναι μια εξέλιξη που ικανοποίησε όπως φαίνεται όλες τις πλευρές και εκτονώνει και την πίεση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ο ημάμης από την πλευρά του ευχαρίστησε τους συγχωριανούς του, οι οποίοι μαζεύτηκαν ειρηνικά έξω από τα δικαστήρια σήμερα το πρωί για να τους συμπαρασταθούν. Ανέφερε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει επιληφθεί και θα αναμένει τις δικές της αποφάσεις και νομίζω ότι κάπως έτσι ουσιαστικά κλείνει προσωρινά αυτή η υπόθεση και θα αναμένουμε όλοι τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης και κυρίως και των στοιχείων που μπορεί να εισφέρει να εισφέρουν σε αυτήν τόσο μαρτυρίες διαφόρων ανθρώπων εκτός από τον ίδιο τον ημάμι όσο και οι εργαστηριακές εξετάσεις κυρίως από τα δύο όπλα που βρέθηκαν στο τέμενος και μπορεί ενδεχομένως να αποκαλύψουν στοιχεία για την προέλευση, τους χρήστες τους ή κάποια άλλη πιθανή εμπλοκή τους στο παρελθόν. Μάλιστα, κάτι άλλο σημαντικό από την τοπική επικαιρότητα της Ξάνθης? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κυριαρχείται φυσικά η επικαιρότητα από την υπόθεση του τεμένου στη Ηλιόπετρα. Μάλιστα. Για να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη το μεσημέρι τα εγγένεια του ιστορικού τεμένου στα Παχανέ στην Κομωτινή από την Μουφτία και συγκεκριμένα από το σοφολογιό του Μουφτή Κομωτινής Μέτσο Τζεμάλη. Την Τετάρτη το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του ιστορικού τεμένου στα Παχανέ της Κομωτινής από τη Μουφτία και συγκεκριμένα από το σοφολογιό του Μουφτή Κομωτινής Μέτσο Τζεμάλη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και για την τελετή μας αρχίζει. Η πρώτη γραμμή μας είναι να σας
να με συγχωρείτε με λίγα λόγια να πω Κύριε είστε Κύριε. Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική παρέμβαση παράταξε του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής παραχώρησε συνέντευξη τύπου για θέματα που αφορούν την κατάσταση στο Εργατικό Κέντρο Κομωτινής αλλά και τους εργαζομένους γενικότερα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η ανεξάρτητη συνδικαλιστική παρέμβαση παράταξε του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής καθώς και τα μέλη της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ και το Γενικό Γραμματέας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος όσον αφορά θέματα για την κατάσταση που επικρατεί στο Εργατικό Κέντρο Κομωτινής αλλά και τους εργαζομένους γενικότερα. Είμαστε βασικά μια παράταξη η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, που κύριος στόχος όλων αυτών που μαζευτήκαμε, συνενωθήκαμε, ήταν να αλλάξει η αλλαγή σελίδα στο Εργατικό Κέντρο Κομωτινής και αλλά και γενικότερα στο συνδικαλιστικό κίνημα, όταν, μια που βλέπαμε αυτά τα χρόνια των μνημονίων την πορεία που είχε πάρει το συνδικαλιστικό κίνημα. Για το Εργατικό Κέντρο Κομωτινής πιθανόν τα ξέρετε, είναι μια κατάσταση χρόνια που επί χρόνια τη διοίκηση την έχει η παράταξη της ΠΑΣΚΕ και σε συνεργασία ενίοτε και με την ΔΑΚΕ ευθύνονται για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ειδικά εδώ σε εμάς αυτή η κατάσταση εκφράζεται και ως τη μετατροπή του Εργατικού Κέντρου στην ουσία σε ένα απολύθωμα του συνδικαλισμού, σε ένα μαγαζάκι το οποίο το μόνο που κάνει είναι να παράγει πλαστές πλειοψηφίες. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, να γίνει το Εργατικό Κέντρο ένα πραγματικό κέντρο συγκέντρωσης των εργαζομένων που πλήττονται από τις μνημονιακές πολιτικές, ένα κέντρο δημοκρατίας, αγωνιστικό, διεκδικητικό, όπως επιβάλλουν οι καιροί. Να μιλήσουμε λίγο και για το τελευταίο συνέδριο, το εκλογικό συνέδριο που έκανε το Εργατικό Κέντρο Κομωτινής τον Γενάρη, στο οποίο, όπως πιθανόν θα ξέρετε γιατί το καταγγείλαμε και με ανακοινώσεις μας, πριν το συνέδριο, κάτι το οποίο το κατήγγειλε και η παράταξη του ΠΑΜΕ, η ΔΑΣ, στο Εργατικό Κέντρο, ο πρόεδρος και η πλειοψηφία, με την ανοχή της ΔΑΚΕ, απέκρυψε από τις άλλες παρατάξεις όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των σωματείων, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν μπορούσαν να ελέγξουν την νομιμότητα αυτών που συμμετείχαν στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου. Τώρα, το τι πραγματικά φοβάται ο πρόεδρος και η παράταξή του δεν το έχει εξηγήσει επαρκώς και τον καλούμε εμείς να το εξηγήσει δημόσια. Για ποιο λόγο δεν είναι στη διάθεση των παρατάξεων όλα τα έγγραφα των σωματείων. Αύριο εκδικάζεται και εδώ στο πρωτοδικείο τη μήνυση που έχει κάνει ο πρόεδρος στην υπάλληλο, στη γραμματέα του Εργατικού Κέντρου για συκουφαντική δυσφήμιση. Φαντάζομαι πιθανόν να την ξέρετε την υπόθεση. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό άλλο. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε και μετά τη δίκη. Αυτό που θα πω είναι σε αυτή τη συγκυρία που διαλύονται οι οικογένειες, που τσακίζεται η ρακοκουκαλιά η παραγωγική της χώρας, αντί να υπάρχει μπροστά σε όλους και στηρίζοντας τους εργαζόμενους ένα εργατικό κέντρο που να είναι στην ουσία ο βοηθός και ο στυλοβάτης των αγώνων, στην Κομωτινή το εργατικό κέντρο με ευθύνη του Προέδρου και της ομάδας που τον στηρίζει απουσιάζει. Για να μην πω και παραδείγματα ακόμα πιο ακραία, που λειτουργεί πιο πολύ σαν εργοδότης παρά σαν
εκπρόσωπος εργαζομένων. Ένα χοντρό παράδειγμα είναι το θέμα με το αυριανό δικαστήριο με τη συναδέρφισσα την οποία την κυνηγάει στην πράξη και μπορώ να το βεβαιώσω και εγώ. Από το κλίμα που έχω δει μέσα στο εργατικό κέντρο, το πολεμικό κλίμα, το κλίμα από έναν πρόεδρο του εργατικού κέντρου ο οποίος λειτουργεί με όρους εκβιασμού, εκφοβισμού, μια συμπεριφορά που στους χειρότερους εργοδότες δεν αντιμετωπίζουμε πολύ, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Και παράλληλα και με όρους κρυφών αρχείων και πώς να το πω, με όρους μαφίας θα μπορούσα να το πω, μέσα σε εισαγωγικά, με μυστικά και με ιστορίες που δεν τις καταλαβαίνει κανένας πώς λειτουργούν. Σε αυτή λοιπόν τη δραματική κατάσταση για τη χώρα και για τους εργαζόμενους, στην Κομωτινή, είναι άμεση ανάγκη να τελειώνει αυτή η ιστορία και να αρχίσει το εργατικό κέντρο Κομωτινής να παίζει το ρόλο του. Και φυσικά να βοηθάει τα σωματεία, τα πραγματικά σωματεία και τους απλούς εργαζόμενους που δίνουν τη μάχη για την επιβίωση. Εγώ δεν έχω ξαναδεί στην όλη μου πορεία τη συνδικαλιστική και σαν εργαζόμενος απλώς, αλλά και από τότε που δρώ μέσα στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, συνέδριο δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης να μην έχει προηγηθεί ένας υποτυπώδης ελάχιστος έλεγχος των σωματείων που συμμετέχουν στο συνέδριο και των εκπροσώπων τους. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στο συνέδριο, οι σύνεδροι δηλαδή, να ανακοινώνονται προφορικά από τον πρόεδρο χωρίς να δίνεται δυνατότητα σε κανένα μέρος της διοίκησης να ελέγξει αν πραγματικά υπάρχουν αυτά τα σωματεία, αν γίνανε πραγματικά εκλογές, ποια είναι η κατάσταση ψηφισάνων, τίποτα. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει συμπεριφορά απέναντι σε μέλος της ΓΕΣΕΕ με όρους μαφίας. Και φτάσαμε σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το εργατικό κέντρο απλά για να κάνουν τη δικιά τους καριέρα, να ξανααναπαράγουν τον εαυτό τους και τις καρέκλες τους και να μην νοιάζονται για το τι συμβαίνει στη χώρα και στην περιοχή. Και όσοι πάνε να σκαλίσουν τα πράγματα για να ανατρέψουν την κατάσταση, για να τη βάλουν να λειτουργήσει, μπαίνουν σε μια διαδικασία να παρουσιάζονται κατηγορούμενοι πια και να προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται συνέδριο του εργατικού κέντρου της Κομωτινής και σαν δικαστικός αντιπρόσωπος, αυτός δηλαδή που έχει την κεντρική ευθύνη για να λειτουργήσουν τα πράγματα σωστά και με βάση τον νόμο, να είναι ο συνήγορος του Προέδρου. Τυχαίο. Και να είναι ο δικηγόρος που είναι αντίδικος, έτσι, με τη συναδέρφισσα που κυνηγάει ο πρόεδρος, ο Παντελής ο Μεγαλιός, έτσι, και που είναι στην ουσία ο δικηγόρος που αύριο θα δικάσει την υπόθεση εις βάρος της συναδέρφισσας. Τυχαίο που αυτός ανέλαβε να προσέχει αν θα γίνουν όλα σωστά. Και ενώ γίναν όργια εκεί, δεν τηρούσαν ούτε στο ελάχιστον το 1264, αν δεν γινόταν η δικιά μας η παρέμβαση και οι απειλές ότι αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι, και αν δεν υπήρχε η αντίδραση και της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής παρέμβασης, αλλά και της παρέμβασης της δικιάς μου με την ιδιότητα που συμμετείχα, θα γινόταν τα πράγματα με τον τρόπο που αυτοί είχαν βολέψει και θα είχαν εκθέσει για άλλη μια φορά το ίδιο το εργατικό κέντρο. Να αναδείξουμε παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος και το τι συμβαίνει στην Κομωτινή. Γιατί θα μου πείτε διαλέξαμε την Κομωτινή, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα αλλού? Κοιτάξτε συνάδελφοι, η Ομοσπονδία μας έχει σωματεία μέλη σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα εργατικά κέντρα. Αυτό που συμβαίνει στην Κομωτινή είναι πρωτοφανές. Μιλάμε για ένα εργατικό κέντρο ιδιωτικής χρήσεως, εργατικό κέντρο ΙΟΤΑΧΗ, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα παραμάγαζο της ηγετικής πλειοψηφίας του εργατικού κέντρου με επικεφαλή στο συγκεκριμένο πρόεδρο, ο οποίος χρησιμοποιεί το συνδικάτο για να αναπαραχθεί σε θέσεις και συνδικαλιστικές ηγεσίες σε τοπικό επίπεδο. Μια περιοχή που πλήττεται έντονα από την ενεργία. Το πρόσφατο συνέδριο του εργατικού κέντρου να αναδεικνύει τους ίδιους αντιπροσώπους με τέτοια αποβιομηχανοποίηση που είχαμε στην περιοχή και τέτοια μεγάλη ενεργεία. Ενδεικτικά σας λέω ότι παλιά δραστηριοποιούνταν μέχρι το 2005 περίπου γύρω στις 7.000 επιχειρήσεις του Ρωμόροδόπης. Σήμερα είναι κάτω των 4.000. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυξητική τάση στην ενεργεία. Να μην πω για τη βιομηχανική περιοχή, τα γνωρίζετε καλύτερα. Και ήθελα να αναφερθώ
και στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου σχετικά με αυτά τα σωματεία που είπαν και οι συνάδελφοι για τα σωματεία σφραγίδων. Είναι δυνατόν οι τεχνικοί υπάλληλοι να έχουν στην Κομωτινή να είναι μεγαλύτερο σωματείο από τη Θεσσαλονίκη? Αδιανόητο. Πρώτον. Και δεύτερον, είναι το 12, το 11 με 12% περίπου της δύναμης του πανελλαδικού ποσοστού. Και επίσης θέλω να καταγγείλω, επειδή σε σχέση πάλι με το δικαστήριο που έχουμε αύριο με τη συναδέλφουσα εταιρεία, αυτό δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, να το χαρακτηρίσω δικομανία, γιατί παλιά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου είχε καταγγελθεί ότι είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης σε εργοδότη ενάντια του εργαζομένου. Το έχουμε καταγγείλει αυτό και με ανακοινώσεις τύπου. Απλώς θέλω να βάλω αυτόν τον προβληματισμό και να πω ότι δεν μπορούν να αυξάνονται οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής και συνάμα οι εργαζόμενοι να χάνουν τις δουλειές τους. Είναι αδύνατο. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Συνεδρίασε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποια θέματα ξεχώρισαν? Αυτό που ξεχώρισε ήταν όσον αφορά την εισήγηση που έγινε από τον Περιφερειάρχη και αφορά τα αντιμιστικά ωφέλη που θα πάρει η περιφέρειά μας από την εταιρεία TAP, δηλαδή τον αγωγό που περνάει κατά μήκος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας της Κεφράκης. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία αυτή θα δώσει 32 εκατομμύρια ευρώ στις τρεις περιφέρειες, δηλαδή στη δικιά μας την περιφέρεια, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από τα οποία η περιφέρειά μας θα πάρει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Και αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των Δήμων που περνάει ο συγκεκριμένος αγωγός, είναι περίπου 11 Δήμοι, και η περιφέρεια της τάξης των 60-65%, τα χρήματα που αναλογούν τελικά στην περιφέρεια είναι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα ο περιφερειάρχης δημιουργεί στο σώμα που σκοπεύει να κάνουν κάποιες δράσεις και που σκοπεύουν να επενδυθούν προς όφελος φυσικά της τοπικής κοινωνίας. Άλλα θέματα που ξεχώρισαν? Ένα πολύ σημαντικό θέμα της συνεδρίας ήταν αυτό που πέτυχε η περιφέρεια και είναι και προταχικός στόχος του περιφερειάρχη του Χρήστου του Μέτσιου, γιατί ο τουρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της περιφέρειάς μας, είναι ότι τον επόμενο μήνα, στις 28 Απριλίου, θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο workshop που αφορά τους δρόμους του Μεταξιού. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο να ανακοινώσουμε στους τηλεθεατές σας ότι θα συμμετάσχουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού σημαντικές προσωπικότητες, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την τουριστική βιομηχανία. Να σας φέρω στα παράδειγμα, θα έρθει εκπρόσωπος του Facebook, εκπρόσωπος από το Tradition, εκπρόσωπος από την Coop, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή θεωρούνται οι εγκέφαλοι της τουριστικής βιομηχανίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν στην Αλεξανδρούπολη για δύο μέρες για να γνωρίσουν το Μετάξι, για να γνωρίσουν αυτό το πλούτο που έχει η περιφέρειά μας και ειδικότερα το Σουφλί και η περιφερειακή ενότητα Εύρου, και σημαίνει πια ότι η περιφέρεια μας μπαίνει στο παγκόσμιο γίγνεσθε της τουριστικής βιομηχανίας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που εντάσσεται στο έτος τουρισμού. Δεν θα ξαναβρεθεί ευκαιρία όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού να βρεθούν για τρεις μέρες στον Εύρο, για τρεις μέρες στην περιφέρειά μας και να γνωρίζουν όλα αυτά τα συστημικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας. Άρα, συνολική στόχη για την περιφέρεια όσον αφορά το τομέα του τουρισμού είναι αρκετά υψηλή, θα λέγαμε. Έτσι ακριβώς, δεν μένουμε μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες. Θέλουμε να υπάρξει μια επιμήκυση τουριστικού προϊόντος, μια επιμήκυση της τουριστικής σεζόν. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε επιστημονικά τις άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού και το Μετάξι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί το Μετάξι δεν ήταν ένας δρόμος που ένωνε τη Δύση και τη Δύση με την Ανατολή, ένας δρόμος που ένωνε την Ευρώπη με την Κίνα, αλλά είναι και ένα σταυροδρόμι λαών, ένα σταυροδρόμι πολιτισμού, και αυτό προσπαθούμε να το αναδείξουμε και μέσα από αυτό το συνέδριο που θα γίνει, όπως το ανέφερα στις 27 και 28 Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη, μας δίνεται η ευκαιρία να γίνει γνωστό το Μετάξι αλλά και την περιφέρειά μας σε αυτούς τους ανθρώπους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ για την προσοχή σας.
Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πρώτο ΚΑΠΗ Κομωτινής από τα ΔΙΕ Κομωτινής και τη διατολόγο-διατροφολόγο Ελένη Ψάλτου, όπου ενημέρωσε τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τα νηστίσιμα εδέσματα και τη μεσογειακή διατροφή, δίνοντας τις συμβουλές τους με ένα πλούσιο μπουφέ από το ΔΙΕ Κομωτινής. Νηστεία και μεσογειακή διατροφή ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσαν τα ΔΙΕ Κομωτινής και διατολόγος-διατροφολόγος Ελένη Ψάλτου, όσον αφορά στα άτομα της τρίτης ηλικίας για τα νηστίσιμα εδέσματα και την διατροφή, δίνοντας τις συμβουλές τους με ένα πλούσιο μπουφέ από το ΔΙΕ Κομωτινής. Δηλαδή, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κρέας άνετα με μανιτάρι, με ξηρούς καρπούς, που έχουν ας πούμε τις ίδιες πρωτεΐνες με κρέας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρώμε οπωσδήποτε κρέας. Με την νηστεία, ας πούμε, κάνουμε διάφορα καινούρια πράγματα, ας πούμε, και δοκιμάζουμε, ας πούμε, καινούριες συνταγές. Έχουμε κάνει ντοματοκεφτέδες με μία σόσα αγγούρι, καρότο, λάδι, λεμόνι, που είναι πολύ νόστιμη, τους οποίους τους ψήσαμε στο φούρνο για να μην είναι, ας πούμε, πολύ λιπαροί. Δεν τους τηγανίσαμε δηλαδή για να μην έχουν λάδι. Έχουμε κάνει μία πένες κρύες ολικής αλέσεως είναι, με ελιά, ρόκα μέσα, έχουν ντομάτα ψιλοκομμένη, πιπεριά και πέστο βασιλικού, που το φτιάξαμε εμείς με φρέσκο βασιλικό. Έχουμε μετά ένα ταμπουλέ κάναμε δικό μας, το οποίο έχει μέσα μανιτάρι. Δηλαδή αντίστοιχο, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε αντί για κρέας, βάλαμε εμείς το μανιτάρι και ξηρούς καρπούς. Έχουμε φτιάξει μια σαλάτα με κολοκυθάκια, χόρτα και καρύδια, πάλι ας πούμε για να δώσουμε μέσα τις πρωτεΐνες που χρειάζεται. Έχουμε κάνει μπρουσκέτα με πατέ ελιάς, ντομάτα καρεδάκι ψιλοκομμένη και μια πούδρα από καρύδι, την οποία λιώσαμε το καρύδι. Και... ναι, και έχουμε κάνει και ένα πιτάκι με φύλλο από ολικής αλέσεως που το φτιάξαμε εμείς, το οποίο περιέχει μέσα σπανάκι και κουκουνάρι. Πανεύκολα είναι, μπορεί να τα φτιάξει οποιοδήποτε. Έχουμε τώρα 25 άτομα και προσπαθούμε, ας πούμε, να τους δώσουμε τη φλόγα και να τους εξηγήσουμε ότι είναι λίγο δύσκολα η μαγειρική, αυτό το επάγγελμα που επιλέξαν, αλλά τουλάχιστον δεν θα μείνουν από δουλειά. Το θέμα είναι να το αγαπάνε και να καλή σταδιοδρομία να έχουν αυτό. Να ευχηθώ στα παιδιά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή. Η νηστεία είναι μια διατροφή που την κάνουν πάρα πολύ γρήγορος κόσμος. Στην περίοδο αυτή της νηστείας γίνονται πολύ σημαντικά λάθη και είμαστε εδώ για να τονίσουμε αυτά τα λάθη και να προτείνουμε τρόπους για να είναι πιο σωστή η διατροφή αυτή την περίοδο. Και πιο γευστική, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι χάνουν τη γεύση αυτή την περίοδο, διότι λείπουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας. Θα πούμε γευστικές επιλογές, αλλά ταυτόχρονα και θρεπτικές. Η νηστεία, που κατά την περίοδο της Σαρακοστής, δεν περιέχει θαλασσινά, δεν περιέχει, συγγνώμη, γαλακτοκομικά και κρέας. Επομένως, θα τονίσουμε την απαραίτητη πρόσληψη των θαλασσινών κατά εβδομαδιαία βάση, όπως επίσης και τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα οποία είναι απαραίτητα αυτή την περίοδο, διότι ο κόσμος, τρώγοντας πάρα πολύ ψωμί, ανεβαίνει το ζάχαρό του και το λιπηδικό του προφίλ αλλάζει, ανεβαίνοντας τα τριγλυκερίδια, η χοληστερίνη και η LDL. Του φαίνεται πάρα πολύ περίεργο πώς γίνεται να χορταίνει την περίοδο της νηστείας, καθώς ο περισσότερος κόσμος πεινάει και τρώει περισσότερο ψωμί. Αλλά αυτό εδώ πέρα γίνεται επειδή δεν γνωρίζει δυστυχώς πώς να συνδυάζει σωστά τις τροφές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία η σημερινή, διότι θα τονίσουμε αυτούς τους συνδυασμούς σήμερα. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Strikes. Τελευταία νέα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.